Ρε εσείς, δείτε ρε παιδιά, πού ήρθαμε, πού έχουμε έρθει, σε ποιανού το δωμάτιο. Ελένη λέει και. Λέει Ελένη. Ελένη. Να πέσω. Το πριγκιπικό. Εγώ δεν είχα όταν ήμουν μικρή τέτοιο δωμάτιο. Θα ήμουν πολύ ευτυχισμένη αν είχα έστω και ένα μικρό κρεβάτι. Δεν είχα ούτε κρεβάτι, κοιμόμουν στον καναπέ. Ή μαζί με τη μαμά μου. Λοιπόν, και τώρα τα έχουν τα παιδιά και γκρινιάζουν κιόλας. Λέει, όχι αυτό εκείνο, α, βούζου. Τα μπουτάκια μου, ορίστε. Τι κάνεις? Είμαι καλά. Καλησπέρα. Καλησπέρα και σε σένα, καλώς μας ήρθες, εσύ και τον φορτηγό σου. Δεν μπορείς να φανταστείς, υπερπαραγωγή, έτσι. Υπερπαραγωγή. Μα τι έχεις φτιάξει. Τι έχω φτιάξει. Μα τι έχεις φτιάξει, δείτε ρε παιδιά. Τι θα δείξουμε σήμερα? Λοιπόν, τι θα δείξουμε, Ελένη μου. Θα δείξουμε πώς πολύ εύκολα, γιατί πραγματικά είναι πολύ εύκολα και γρήγορα, να μπορείτε να μεταμορφώσετε το παιδικό δωμάτιο των παιδιών. Γιατί έχουμε πει για αλλαγές, αλλά έχουμε πει για αλλαγές στους χώρους των μεγάλων. Mm. Δεν έχουμε πει, τα παιδάκια μεγαλώνουν, αγοράκια, κοριτσάκια ζηλεύουν, θέλω κι εγώ μαμά. Οπότε ετοιμάσαμε κάποιες πολύ ωραίες ιδέες που ελπίζω να σας αρέσουν, εμάς μας αρέσουν πολύ. Γίνονται πολύ εύκολα, γρήγορα, όχι ακριβά, το τονίζω γιατί είναι πολύ σημαντικό στις μέρες μας. Και κάθε πράγμα που θα δούμε είναι και μία ενότητα, ένα θέμα. Εδώ λοιπόν κάθεσε πολύ ωραία στο πριγκιπικό μας δωμάτιο. Πώς μου αρέσουν αυτά τα χρώματα, τα παλ. Δεν είναι. Πριγκίπισσα πολύ... χωρίς ροζ δεν γίνεται, πάντως. Έχεις βάλει και αυτό, πού το βρήκες? Έχω βάλει και αυτό. Αυτό. Λοιπόν, αυτά πουλούνται. Εγώ θέλω να σου επιστήσω την προσοχή στο εξής. Το ντεκόρ το βασικό μας και αυτά τα οποία θα συζητήσουμε έχουν να κάνουν πιο πολύ με το πώς θα διακοσμήσετε τους τοίχους. Γιατί η τύχη είναι μεγάλες επιφάνειες και είναι και το πιο δύσκολο κομμάτι. Ο άλλος τρομάζει, σου λέει πώς θα τον ντύσω, πώς θα τον στολίσω. Είναι πάρα πολύ εύκολο. Εδώ λοιπόν έχουμε φτιάξει σε ένα πριγκιπικό δωμάτιο μια πολύ όμορφη κουνουπιέρα, τούλι, απλό. Τη συγκεκριμένη την πήραμε έτοιμη, είναι πολύ οικονομική, αλλά θα μπορούσατε με απλό τούλι από την αγορά, το οποίο θα καρφιτσωθεί στον τοίχο, να το φτιάξετε. Έχουμε βάλει στον τοίχο επάνω πολύ όμορφα λουλούδια. Μ' αρέσει, ταιριάζει με τον ντεκόρ, μ' αρέσει πάρα πολύ αυτό που έχει φτιάξει. Τη πάει τρομερά εδώ μεταξύ, τη βλέπετε. Τη πάει τρομερά τον ντεκόρ. Πήρε και το κουβεντάκι. Για να είμαστε σίγουροι. Εδώ. Εκεί. Σκεπάστηκα. Λοιπόν, ένα τούλι λοιπόν. Έναν όμορφο καθρέφτη. Οτιδήποτε μπορεί να είναι. Αυτό τώρα μας έχει ξεγελάσει το μάθα τυχαίως, γιατί πήγα να φτιάξω τα πετσαρίες για το ένα δωμάτιο, των κοριτσιών δηλαδή. Και είδα για πρώτη φορά, δεν το ήξερα, εσύ βεβαίως αυτά τα ξέρεις, ότι υπάρχουν πολύ ωραίες τα πετσαρίες. Δεν χρειάζεται να ντύσεις όλο το δωμάτιο με τα πετσαρία. Υπάρχουν αυτοκόλλητα μεγάλα. Ακριβώς. Και είναι αυτοκόλλητα. Τρελάθηκα που τα είδα. Και μπορείς να ζητήσεις κιόλας, να παραγγείλεις κάτι που μπορεί να το έχεις δει σαν μια εικόνα κάπου, σαν φωτογραφία και να το ζητήσεις να στο κάνουν αυτοκόλλητο. Τα γνωστά stickers. Μου είπαν ότι και τα παιδιά μπορούν να συνεργαστούν και να κάνουν. Βεβαίως. Μόνο. Φαντάζομαι ότι μπορεί να βάλουν ένα είναι δέντρο. Είναι κάτι που το προσαρμόζεις εσύ όπως θέλεις. Και έχουμε να δούμε και άλλες τέτοιες ιδέες μετά πολλές. Ωραία, με ενδιαφέρει πολύ. Στη συγκεκριμένη λοιπόν περίπτωση είναι αυτοκόλλητα. Είναι πολύ οικονομικά. Φαντάζομαι τώρα ότι μιλάμε 5, 10, 15 ευρώ, τέτοιες τιμές. Εξαρτάται αν είναι πολύ μεγάλο ένα θέμα. Έχουμε διακοσμήσει λοιπόν τον τοίχο μας με λουλούδια. Θα μπορούσε εναλλακτικά, εάν η μαμά ή ο μπαμπάς έχουν διάθεση, πιάνουν τα χέρια τους και το παιδάκι, ας πούμε, για να διασκεδάσει, να γίνει χαρτοκοπτική. Να τα ζωγραφίσεις και να τα κόψεις και να τα κολλήσεις. Ή θα μπορούσε επίσης, ξέρεις, στην αγορά υπάρχουν και τα φυσικά φυτά, που είναι τα σαν εφασμάτινα, σαν πλαστικά. Ναι. Και αυτά θα μπορούσες να κολλήσεις πάνω στον τοίχο και να είναι τρισδιάστατο. Δηλαδή, να είναι πραγματικά σαν να είναι λουλούδια. Με τον τρόπο που σου έλεγα με το χαρτόνι, έχουμε κολλήσει και το όνομα του παιδιού. Ναι. Που θα μπορούσε να είναι και αυτό στίκερ. Είναι και εγώ το πέρασα. Εγώ νόμιζα ότι ήταν τα πετσαρία. Είναι φορά. Χαρτόνι, είναι πολύ εύκολο, είναι γρήγορο να αλλάξει. Το κρεβατάκι το διακοσμείτε με ό,τι θέλετε, ό,τι έχετε. Διαλέγεις απλά το χρώμα, ό,τι βρίσκεις στην αγορά. Εμείς το κάναμε λίγο έτσι πιο υπερβολικό. Ναι, ναι. Σου έχω και τον πρίγκιπα εκεί, τον βλέπεις, τον βάτραχο. Το βατραχάκο. Μεταμορφώθηκε ο βατραχάκος. Μεταμορφώθηκε. Τι όμορφα. Τα παιδιά θέλουν είναι χρώμα. Είναι κουμπαράς ο βατραχάκος. Είναι κουμπαράς. Είναι, όλα χρήσιμα είναι εδώ. είναι καλό φεγκσούι όντως. Τα παιδιά θέλουν χρώμα και θέλουν ωραίες ιδέες. Δεν χρειάζονται βαριές κατασκευές. Και αυτό προσπαθούμε να δείξουμε σε αυτή την ενότητα σήμερα. Θες να πάμε παρακάτω, πάμε στο επόμενο. Πάμε. Με παίρνεις από εδώ δηλαδή. Το ξέρω που σας σηκώνω, δεν σ' αρέσει. Αυτό το χώρο. Λοιπόν, θες να τα αφήσουμε κάπου εδώ να υπάρχει, να μου κάθεσαι. Λοιπόν, εδώ. Άλλο θέμα. Για αγοράκια. Αυτό είναι ένα τρενάκι που φτιάξαμε. Το τρενάκι το βλέπω.
Αυτό όμως τι είναι, το έχεις φτιάξει εσύ, τι είναι, χαρτόνι. Είναι χαρτόνι, είναι κουτιά αποθήκευσης εγγράφων, τα κουτιά, τα χαρτόκουτα. Ναι. Που βάζουμε μέσα έγγραφα και υλικά. Α, και το έχεις κόψει. Το έχουμε κόψει. Πώς το έχεις στερεώσει και τι κρατάει μέσα το τα βιβλία. Το σειράψαμε, βάλαμε και ταινία μαύρη, αυτό είναι μαύρη κολλητική ταινία, όπως και οι ρίγες πίσω που είναι τα βαγονάκια, που συγκρατεί τα βαγονάκια. Αυτό βλέπεις. Είναι ταινία. Είναι ταινία. Εσύ τα έχεις κάνει αυτά. Με τα βοηθούς μου, με τα κορίτσια μου. Δεν είπα ότι κάτι και το βράδυ είπες κάτσε να τα ενώσω. Ό,τι βλέπεις το φτιάξαμε εμείς. Να σου πω κάτι. Εν τέλει κάποια πράγματα είναι πάρα πολύ απλά και μπορούμε όλοι να τα φτιάξουμε. Το θέμα είναι ποιος έχει την ιδέα. Και ποιος ξέρει τι είναι αυτό που μπορεί να χρησιμοποιήσει για να το κάνει. Δηλαδή αυτό, ας πούμε, αν δεν μου το λες, εγώ νόμιζα πως είναι ξύλο, είναι μαζί με το ξύλο. Κοίταξε, και εμείς κάνουμε πολλή έρευνα κάθε φορά που ερχόμαστε εδώ. Απλά προσπαθούμε κάποια ιδέα που μας αρέσει να την προσαρμόσουμε και στα δεδομένα τα δικά μας γενικότερα και της εκπομπής. Αχ, τι όμορφα που είναι. Αυτό, παιδιά, ξέρετε τι είναι, χαρτόνι ζωγραφισμένο. Και νομίζω ότι αυτό είναι και κυμολία. Τι κυμολία είναι, να το. Αχ, δεν το πιστεύω. Μπορούσε, υπάρχει κυμολία, υπάρχει χρώμα που βάφουμε τους τοίχους και είναι τέτοια η ποιότητά του που μπορείς να γράψεις επάνω του με κυμολίες. Και μπορεί να είναι είτε λευκός πίνακας, είτε μαύρος πίνακας, είτε με χρώμα. Και να γράφεις επάνω του και να σβήνεις. Εμένα, Ελένη, μου αρέσουν οι κατασκευές οι οποίες είναι γρήγορες, που δεν χρειάζονται τελείωτες ώρες η οικογένεια, κάποιος για να το φτιάξει. Όλα αυτά είναι πολύ εύκολα. Και βλέπεις ότι κουβαλάει βιβλιαράκια, έτσι. Βιβλιοθηκούλα σου έχω εδώ. Ναι, μ' αρέσει πολύ αυτό σου είπα και σου λέω πώς στερεώθηκε. Κόλλα και γιατί καρφάκι. Έχει βάρος, δεν είναι ότι είναι. Κόλλα και καρφάκι. Βάζουμε σιλικόνη, ναι. Ψηλά καρφάκια, 2-3 καρφάκια στο καθένα. Και τόσο βάρος ώστε να αντέχει. Δεν έχω βάλει πάνω τόμους εγκυκλοπαίδειας. Ναι, αλλά έχεις βάλει και ρολόι. Δεν μοιάζει με σταθμό τρένο. Είναι υπέροχο, σου λέω. Είναι υπέροχο, μπράβο. Έχουμε μπράβο. Και γραμματόζημα εδώ. Θα τα ανοίξω, λες να βγει κανένα φιδάκι από μέσα. Βάλαμε λίγο χρώμα. Όχι, είναι πολύ ωραία. Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, τώρα αναλόγως μπορείς να παίξεις με οποιοδήποτε άλλο. Εμείς φτιάξαμε το τρενάκι. Δεν πειράζει. Είναι ολόκληρη δουλειά και εγώ ούτε το καπάκι δεν κατάφερα να βάλω. Σόπα, μωρέ, εντάξει. Έχει μια χαρά. Λοιπόν, προσθέτεις τώρα ό,τι πινελιές θέλεις. Εμείς βάλαμε εδώ λίγο πράσινο. Μ' αρέσει το δοκιμάζεις το στρώμα. Είναι έτσι αρέσει. Μάτρο αγιάλ. Σόπα. Το πες, αλλά να ξέρα κι εγώ από πού είναι. Εταιρεία Πάτσης. Τα ωραιότερα στρώματα. Είναι... Εταιρεία Πάτσης. Μάτρου Αγιάλ, από τα καλύτερα. Πολύ μαλακό. Είναι ακριβά. Όχι. Και έχει και φοβερές ποιότητες για όλα τα βαλάντια. Μπα. Είναι μαλακές οι άλλες οι ποιότητες. Ό,τι θες. Και πιο μαλακό και πιο σκληρό και εμείς σκληρό κι όλα. Είναι μαλακό, δεν είμαι τόσο σκληρού. Ωραίο είναι. Κι εγώ είμαι γιατί παίρνει τη γραμμή του σώματος. Ξέρεις, με τη μέση έχουμε προβλήματα. Ωραίο. Πολύ. Πάμε παρακάτω. Είσαι έτοιμη. Εκεί που ήμασταν. Έκανες καλή, το άλλαξες. Μαγικό. Ποιος το έκανε αυτό τώρα. Ήταν Αλαντίν. Ξαναγυρνάμε στο πριγκιπικό δωμάτιο της πριγκίπισσας, το οποίο άλλαξε τώρα. Δεν είναι πριγκιπικό πια. Όχι. Έλα μαζί μου. Έρχομαι. Ιδέες. Κάναμε πριγκίπισσα. Κάναμε τρενάκι για τα αγοράκια. Κοιτάξτε τώρα με τις αλλαγές πάλι. Δηλαδή, αλλάζοντας το background. Τα χρώματα στα διακοσμητικά και βεβαίως και στο παπλωματάκι. Στο παπλωματάκι. Ναι. Έχει αλλάξει το δωμάτιο. Λοιπόν, απλό χρώμα στον τοίχο, μπέζ. Αυτοκόλλητη υδρόγειος. Αυτοκόλλητο. Εναλλακτικά, ξαναλέω, παρόλο που είναι το κόστος αστείο, εναλλακτικά θα μπορούσε να γίνει με την κυμολία αν ο ένας από τους γονιούς εκεί δύο ξέρουν καλή γεωγραφία. Και αλλάζεις και τα πάντα. Το βαρέθηκε το παιδί σου και γκρινιάζει. Είναι πάρε το σπόγο, σβήσ' το και ξαναφτιάχτω. Το ξεκολλάς και βγαίνει. Και όχι μόνο αυτό, μαθαίνει και γεωγραφία. Θα μπορούσε, εμείς έχουμε φτιάξει μια απλή μορφή χάρτη. Θα μπορούσε να είναι η υδρόγειο σόλη. Εσείς τα έχετε γράψει μέσα. Εμείς τα γράψαμε. Α, ξεκινούμε, μπράβο. Ναι, με το μαρκαδόρο. Θα μπορούσαμε όμως να έχουμε τυπώσει υδρόγειο χάρτη πιο γεμάτη, που να έχει τα κράτη, τις πόλεις και να κάνεις και μάθημα ταυτοχρόνως. Θα μας περάσει ο ποτέ και σου πω ξαναγύρισε το μου πάλι πριγκυπικό. Σε πόση ώρα νομίζεις να το κάνεις? Πολύ γρήγορα. Θα μας τρελάνε σήμερα η Σύση. Λοιπόν, έχουμε επιλέξει εμείς τώρα αυτά τα χρώματα, έτσι. Ναι. Να, κοίτα εδώ, χάρτες, είναι όλα, όλα προσαρμοσμένα. Τα ζωάκια που βρίσκεις στο ταξίδι. Είναι πολύ ωραία μελετημένο. Δεν είναι πολύ εύκολο. Πολύ. Σου φαίνεται ακριβό? Όχι, δηλαδή μπορώ να το κάνω εγώ μόνη μου, εγώ, η κυρία που μας βλέπει, μα η μανούλα είναι, τώρα είναι, που θέλει να... Μιλάμε για 10 λεπτά υπόθεση. Είναι μια χειροτεχνία που είναι πολύ γρήγορη. Είναι να πας να διαλέξεις το θέμα ή να το δώσεις και να το τοποθετήσεις. Άντε, αν θες να αλλάξεις χρώμα στον τοίχο, να πεις θα το βάψω ή θα καλέσω έναν άνθρωπο να μου το βάψει για 2 λεπτά. Σου. Εσύ να τα βλέπεις.
Παναγία μου. Καλέ, άλλαξε πάλι το από εκεί δωμάτιο. Να σου πω, ο Γιώργος εδώ, το παιδί σου, όταν τα είδε το πρωί, τρόμαξε. Μου λέει, τι έφερες. Μην ανησυχείς, το έχουμε. Για ξανά πάμε να δούμε το άλλο. Είσαι πάρα σε πολύ κουράζω, γρήγορη. Το ξέρω, όχι, αλλά... καθόλου. Είσαι... Τώρα θα κάτσω στην πολυθρονίτσα. Λοιπόν. Αχ, ακόμα χωράω. Σταμάτα, μωρέ. Λοιπόν, νότες, κλίμακα, άλλη εύκολη κατασκευή και γρήγορη. Ελένη, αυτό εδώ είναι ταινία μαύρη, κολλητική. Απλή ταινία. Θα μπορούσε, εμείς έχουμε βάλει ένα παλό γκρι. Θα μπορούσε να είναι κόκκινο, λευκό, κίτρινο, ό,τι θέλεις. Ξέρεις τι θέλω τώρα σε αυτό το δωμάτιο? Τι θες? Θέλω να μου φέρεις μερικά πράγματα που να έχουν λίγο χρώμα. Γιατί μου είναι λίγο πιο μεγάλο παιδί, αυτό είναι λίγο, αυτό... είναι πολύ γκριζομαύρο. Ναι, στο δηλαδή... έχω κάνει για όλες τις ηλικίες και για όλα τα γούστα. Έχουμε και πολύ χρώμα και λιγότερο. Δηλαδή, αν μου πετάξει μερικά ροζ μαξιλάρια, θα μπορούσε η κόρη μου που της αρέσει να παίζει πιάνο να της αρέσει. Αλλά άμα είναι όλο γκρι, δεν θα της αρέσει. Το έχουμε. Μην ανησυχείς, θα λυθεί αμέσως. Κοίταξε, όταν έχεις ένα τόσο ουδέτερο, να κάτσω από εδώ να μην σε κουράζω. Λοιπόν, όταν έχεις ένα τόσο ουδέτερο background, εμείς βάλαμε ας πούμε μερικά κόκκινα. Να έχει και άλλα, και μπλε και κίτρινα και μαξιλάρια, γιατί εδώ είμαι ουδέτερη. Δεν έχω πρόβλημα κανένα. Τα γραμματάκια, οι νότες, είτε αυτοκόλλητο, είτε χαρτόνι που μπορείτε να φτιάξετε. Το αυτοκόλλητο σαφέστατα είναι πιο εύκολο και πιο γρήγορο και εξίσου οικονομικό. Και έχεις ένα πολύ ωραίο θέμα. Τ' αρέσουνε. Πάρα πολύ. Και μου αρέσει έτσι πως το στείνεις εσύ γρήγορα. Δηλαδή με συγκινείς. Το οργανώσαμε. Είμαστε ζωντανή εκπομπή, πώς το κάνεις? Εσύ, Ελένη, τη δουλειά μας τώρα, τι, εσύ από πώς τα κάνεις αυτά που κάνεις, αφού το ξέρεις καλά το κόνσεπτ όλο. Λοιπόν, έχουμε κι άλλα. Τι έχουμε κι άλλα, μην ξεκουράζεσαι. Σήκω. Πού να πάω, παιδί μου. Σήκω. Next. Ξέρεις γιατί κάθομαι, γιατί θα νομίζουν ότι είναι μοντάζ. Γιατί και εγώ που είμαι εδώ πέρα δίπλα, μέχρι να γύρισε την πλάτη μου έχει αλλάξει. Θα πηγαίνουμε να βλέπουν όλες τις κινήσεις, slow motion. Λοιπόν, άλλη ωραία ιδέα και έξυπνη. Πάρα πολύ μεγάλη. Τη βλέπω αυτό. Πιο πολύ σε αγοράκι, βέβαια. Σε αγόρι και σε αγόρι πια 10χρονο, 12χρονο, δηλαδή που είναι λίγο πιο. Γι' αυτό κατάλαβε, σου λέω και πριν, μου λες είναι μονόχρωμο. Βάζω για όλες τις ηλικίες, για όλα τα παιδάκια. Αυτό το δίπλα που είδαμε πριν πάει και σε πιο μεγάλη ηλικία. Βέβαια. Λοιπόν, τι είναι? Πινακίδες είναι. Απλές πινακίδες. Κοίτα, μη μας προδίδεις, ρε Λένη. Α, να μη σας προδώσω, για να μην νομίζω ότι είμαστε και βίντεο, θα την προδώσω. Γεια σου. Πού πήγε ο τείχος μου? Θα ξανάρθει. Εντάξει. Μας πρόδωσες, ρε Λένη, το μαγικό. Μα ναι, αλλά λίγο να καταλάβει και ο κόσμος. Εγώ αν το βλέπω σπίτι μου, θα έλεγα μας δουλεύουνε, μωρέ. Τι κάνουμε αυτές εκεί τώρα, αφού είναι βίντεο. Μαγικά στο στούντιο της Ελένης. Λοιπόν, έχουμε φτιάξει αυτοκινητόδρομο, βάλαμε έτσι ένα ωραίο. Έτσι, εκεί. Για να μην ξεχνιόμαστε δηλαδή. Μην ξεχνιόμαστε. Και τις λεπτομέρειές μας έτσι για λίγο πιο αγορίστικο, με τα γραμματάκια κτλ. Χρώμα. Πολύ. Δεν το φοβόμαστε το χρώμα. Πολύ αυτό. Αγαπημένο μου χρώμα σε όλες τις αποχρώσεις. Το μπλε ραφ. Και πάει πολύ ωραία σε αγορίστικα δωμάτια. Θα μπορούσε να είναι και ένα ωραίο έντονο πράσινο και παρισί. Θα μπορούσε να είναι ένα τυρκουάζ, ας πούμε, σκούρο. Το χρώμα πέφτει εδώ. Απλά επειδή είναι για αγοράκι. Με σιλικόνη είναι τα περισσότερα. Πινακάκι, για σιλικόνη. Μια ιδέα, βρε Σύση μου. Θέλω να αλλάξω και να έψαχνα να βρω, αλλά εκεί μου είναι πιο δύσκολο. Γιατί ο γιος μου είναι μεγάλος και έχει, ξέρεις, έχουμε... Πόσο είναι τώρα? Είναι στα 11. Και έχουμε τώρα, ξέρεις, ο καθένας έχει την ιδέα του. Δεν είναι όπως είναι οι μικρές. Που τους λες αυτό, ναι, μαμά. Βάλαμε τα τέτοια χαρούμενες, ευτυχισμένες. Εδώ τώρα είμαστε ότι ναι, και δεν θέλω να είναι παιδικό, αλλά δεν θέλω να είναι και μεγαλίστικο. Αυτή αλλά είναι πολύ ωραία ιδέα. Αλλά θέλω... Ναι, αυτή είναι πολύ ωραία ιδέα. Ο χάρτης είναι ωραία ιδέα. Στα πετσαρίες. Έχω να σου δείξω κι άλλα μετά. Κοίταξε, παιδί μου, οι ταπετσαρίες, εγώ τις αγαπώ τις ταπετσαρίες. Έτσι, απλά νομίζω ότι στις περιπτώσεις που είναι λίγο πιο ακριβές, καλό είναι να είναι σε πιο μεγάλη ηλικία που είναι πιο κατασταλαγμένο το παιδί. Όταν είναι μικρό που μπορεί να το βαρεθεί και να θες αλλαγή. Τι θες να μια το βαρεθεί. Πιο βγάλαμε λύση. Τόσα χρόνια με αυτή που είχαμε, αλλά τώρα πια δεν μπορεί να είναι με χάρτες και πειρατές. Σου λέει μεγάλο, αλλά δεν το θέλω πια. Στις ταπετσαρίες, γιατί τις αγαπάμε τις ταπετσαρίες. Έχει πω, μεγάλη θεματολογία. Στις ταπετσαρίες, γιατί δεν λερώνονται. Δεν μιλάμε για άσπρα ταπετσαρία, το βάφω και άσπρο. Ναι. Δηλαδή βλέπω, ας πούμε, η κουζίνα μου κάθε χρόνο πρέπει να τη φρεσκάρω. Ναι. Που είναι, μπαίνουμε μεγάλοι. Αλλά στα δωμάτια των παιδιών, τόσα χρόνια δεν χρειάστηκε να κάνω καμία αλλαγή. Και τώρα, αν μπει, ας πούμε, στο Άγγελο που είναι παλιά γιατί το κοριτσιό την άλλαξε, είναι καινούργια. Δηλαδή λες, χτες τη βάλανε. Εμένα... Δεν βλέπεις τίποτα επάνω, δαχτυλιές, πράγματα, βρωμιές κτλ. Τίποτα. Σε αυτή την περίπτωση. Δεν μου αρέσει τα πετσαρία. Η μία λύση είναι τα πετσαρία, που έχει πολύ μεγάλη θεματολογία. Μπορείς να βρεις εκπληκτικά πράγματα.
Η δεύτερη λύση που εγώ, ας πούμε, όσο περνάει ο καιρός και είμαι στη δουλειά, που συναναστρέφουμε και με μαμάδες κτλ., είναι να βάζεις τον τοίχο όχι σε πολύ ανοιχτά χρώματα, όχι άσπρο, ανοιχτό μπέζ κτλ. Όχι, όχι, δεν τα θέλω. Το χρώμα που θα περάσεις να είναι πλαστικό, δηλαδή να, είναι, να μπορεί να με το βέτεξ καθαρίζεται. Και η άλλη λύση που είναι πολύ ωραία είναι αυτή που σου είπα πριν, να είναι πίνακας. Οπότε τι κάνεις, τα μολάς, βάζει τις κυμολίες, γράφει, κάνει ό,τι θέλει και κάνει το δικό του χώρο. Κάνει το δικό του ντεκόρ όπως το θέλει. Δηλαδή να κάνω πίνακα ένα ολόκληρο, ας πούμε, ντουβάρι. Ναι, αλλά δεν χρειάζεται να είναι μαύρο. Μπορεί να είναι σε άλλο χρώμα. Μα μαύρο δεν το έβαλα στο εκπομπή. Δωμάτιο του παιδιού. Μην το λες, μην το λες. Όχι, το λέω. Γιατί πρώτα εμένα δεν θα μ' άρεσε το παιδί μου σε ένα μαύρο δωμάτιο. Στην εκπομπή είχαμε φτιάξει πίνακα μοβ. Δηλαδή μπορείς να το πάρεις σε χρώμα. Υπάρχει και σε χρώμα. Σε συγκεκριμένα χρώματα. Να μην είναι σκούρο ή άσπρο. Να είναι σε ένα γαλάζιο. Μα μόνο το γαλάζιο του αρέσει. Ναι, ορίστε. Να, ορίστε. Γαλάζιο. Λοιπόν, πινακίδες μπορείς, τρενάκια να του βάλεις, παιχνίδια, θα δούμε κι άλλα. Θέλει τρενάκια τώρα, σου είπα, μεγαλώνουμε. Εντάξει, πάρ' το, μην πω τη μάρκα, έτοιμη ήμουν να την πω. Με είδες έτσι, ήμουν έτοιμη να την πω τη μάρκα. Το κράτησα όμως. Όχι, κρατήσου, κρατήσου. Ωραίο, ωραίο. Πάρα πολύ ωραίο, μ' αρέσει πάρα πολύ αυτό σαν ιδέα. Πάμε παρακάτω. Πού θα με πας, ρε παιδί μου. Δίπλα. Και αυτό μ' αρέσει. Δεν μπορώ να κοιμηθώ, με τρώω προβατάκια. Και αυτό μ' αρέσει. Σε ποιο πάλι. Εδώ τι είναι, αυτοκόλλητα είναι και αυτό. Ναι, μόνο. Ξαναλέω, όποιος δεν θέλει να ασχοληθεί μπορεί να το κάνει χειροτεχνία. Για μένα αξίζει τον κόπο, είναι πολύ οικονομική λύση και πολύ όμορφη. Κάτσε έτσι. Το βλέπεις το που πηδάει μέσα στο φράχτη, πάει για ύπνο, έτσι το βλέπεις, μαζεύεται. Είναι πάρα πολύ ωραίο, ρε παιδί μου, πολύ ωραίο πραγματικά. Λοιπόν, εδώ, επειδή σαν θέμα το είδα έτσι λίγο για πιο μικρά παιδάκια, κάναμε και πιο γίνους και πιο πάλι τους τόνους. Γενικά, όταν είναι μικρά τα παιδάκια πολύ και τα μωράκια, εσύ θα το ξέρεις καλύτερα από... Μη μας προδίδεις. Όχι, δεν σας προδίδω. Θέλω να περάσω σε διαφημίσεις. Σε μένα. Απλά βλέπω τι στείνεται πίσω μου. Θέλω να βλέπω την έκπληξη. Μην κοιτάς. Λοιπόν, όταν είναι μικρά τα παιδάκια, θέλουν ηρεμία μέσα στο δωμάτιο. Ναι, έχεις δίκιο. Ηρεμία και γαλήνη. Και ήρεμο περιβάλλον ήσυχο. Άρα πάμε σε πιο πάλ αποχρώσεις. Είτε είναι τα μπέζ, είτε είναι τα ροζ. Εδώ τώρα, ναι, μ' αρέσει αυτό που έχεις κάνει. Δηλαδή, μου βάλες τα μπεζάκια, αλλά μου έχεις πετάξει επάνω και ροζ και γαλάζιο. Ναι. Και αν σου πω ότι μ' αρέσει, δηλαδή δεν με, δεν με χαλά. Καταρχήν, καλά, στα κοριτσίστικα μ' αρέσει το γαλάζιο για μένα. Ναι. Στο γιο μου δεν θα ήθελα ροζ να δω μέσα. Δεν το αλλά θα ήταν δικά μου ψυχολογικά. Μ' αρέσει εσύ που δεν το ορίζει. Δεν το χωρίζω, όχι και δεν το ορίζω καθόλου. Δηλαδή τα χρώματα είναι για όλου. Αυτό το ροζ τα κοριτσάκια, γαλάζιο τα αγοράκια είναι πολύ κλισέ. Έχω και προβατάκια, κοιτάξτε. Είναι εντάξει, ενδιάσει παντού. Είναι μπε. Πάρα πολύ έχω, ωραίο. Έχω και εκεί μπε. Έτοιμη σε βλέπω και σένα. Λες, θα δούμε. Λοιπόν, ωραίο, έξυπνο, ένα χρώμα στον τοίχο. Κατά προτίμηση, νομίζω ότι σε ένα τέτοιο θέμα πάνε πιο ανοιχτά. Τώρα φαίνεται λευκό ίσως στις οθόνες μας. Και εντελώς παστό ροζ, είναι... που να μην το βλέπεις καθόλου. Είναι όχι, φυστική, δεν είναι, θα με τρελάνεις. Κάνετε με τα χρώματα. Αν το δεις στην παλέτα μας τη χρωματική. Λευκό το βλέπω, ρε παιδιά. Κι όμως. Στην παλέτα μας ήταν εφιστική, είναι τα φώτα και οι κάμερες. Όταν θα βάφετε στο παιδικό δωμάτιο, tip σας λέω τώρα, ακόμα κι αν είσαστε σίγουροι για το χρώμα πάνω στο χρωματολόγιο, θα κάνετε δείγμα, γιατί στο χώρο αλλάζει. Μπορεί να αλλάξει πάρα πολύ, μπορεί να αλλάξει λίγο, αλλά αλλάζει. Μην με πας, θα πάω σε διαφημίσεις. Πάω εγώ τώρα. Λοιπόν, βόλτα στις διαφημίσεις μας και επιστρέφουμε να δούμε κι άλλα παιδικά δωμάτια και να πάρουμε ιδέες για το πώς μπορούμε να τα συνδυάσουμε. Και αυτό είπες αυτοκόλλητο, είναι. Μάλιστα. Λοιπόν, και θέλω και γραμμές, γιατί μόλις τελειώσουμε τη Σύση, θέλω γραμμές. Και ξέρετε τι θέλω, θέλω να στείλω ένα καλάθι της Unilever. Ξέρετε που ήθελα. Στο Μενίδη. Πού ήθελα να σας πω, στην Αφρική. Στο Μενίδη. Έλα, πάμε. Λοιπόν. Εδώ ξεκινάμε λοιπόν και βλέπουμε ένα ακόμα δωμάτιο που έχει φτιάξει η Σύση Φιδά. Δείτε τα αυτοκινητάκια, δεν είναι αυτοκόλλητα. Είναι κανονικά παιδικά παιχνιδάκια τα οποία τα έχει κολλήσει πάνω στον τοίχο. Τον οποίο έχει ζωγραφίσει απλά και ωραία με το χέρι. Το βλέπετε. Δεν έχει. Δηλαδή, βλέπεις ότι ο δρόμος δεν είναι ο τέλειος δρόμος, το άσπρο γύρω-γύρω. Αλλά εμένα μου αρέσει γιατί αυτό μου κάνει και παιδικό. Είναι επαρχιακός, δεν είναι Αττική. Μου κάνει παιδικό. Δηλαδή, θα μπορούσε το ίδιο το παιδάκι και θα μπορούσε το 8χρονο, 10χρονο παιδάκι να πάρει και να το ζωγραφίσει και να του αρέσει τρελά που το έκανε μόνο του. Γιατί δεν είναι δύσκολο, δεν είναι πολύπλοκο. Απλά πρέπει να έχει την ιδέα. Και την ιδέα αυτό είναι που σου λέω ότι είναι το πιο δύσκολο. Αυτό κάνουμε. Ποιος μας δίνει την ιδέα. Αυτό κάνουμε. Κοίταξε, θέλει λίγο έρευνα, έτσι. Δηλαδή, θέλει
λίγο και στο ίντερνετ υπάρχουν ιδέες από εταιρείες, από εμπορικά καταστήματα που σου παρουσιάζουν ένα δωμάτιο και σου δείχνουν. Εντάξει, αν πούμε ότι χρειάζεται χρόνος, εκεί χρειάζεται ο χρόνος. Αυτά είναι τίποτα, είναι πολύ εύκολα. Άμα το δεις όμως και πρόσεξε, εδώ... σαν ψυχοθεραπεία. Ναι, ναι, μα βέβαια. Είναι πάρα πολύ ωραίο ναι, να σου πω ότι είναι εναλλακτική. Και πολύ φθηνά έτσι βέβαια. Κοίταξε, πράσινο. Έχουμε κάνει το πράσινο της φύσης. Τα στάχια. Το δρομάκι, άσπρη μπογιά και γκρι. Να το, με το πινελάκι το κάναμε. Και πήραμε τα μικρά αυτοκινητάκια που παίζουν τα πιτσιρίκια και τα κολλήσαμε με σιλικόνη. Δεν είναι τίποτα. Θα μπορούσε εναλλακτικά να είναι θάλασσα. Δηλαδή να κάνουμε ένα μπες με αμμουδιά, να κάνουμε τη θάλασσα από κάτω, να φτιάξουμε έναν ωραίο πίνακα, φίνικα, συγγνώμη, είτε με κυμολίες, είτε με ένα αυτοκόλλητο και να βάλουμε ψαράκια επάνω που τα πουλάνε στα μαγαζιά με τα παιχνίδια, τα κολλήσουμε μέσα στη θάλασσα. Δηλαδή, εύκολο. Ούτε κόστος. Μ' άρεσε. Της αρέσει. Εντάξει. Και αγορίστικο αυτό, έτσι βλέπεις, έχω βάλει και λίγο χρώμα, λίγο μπλε, λίγο πράσινο. Αυτό είναι στην ευχέρεια του κάθε γονιού. Τα ραφάκια σου πώς τα έβαλες εκεί. Με βιδούλες είναι, με δύο βιδούλες. Είναι με δύο βιδούλες, γιατί είναι πολύ ωραίο και αυτό. Δηλαδή μου αρέσει που μου βάζεις και διακοσμητικά πάνω από το κρεβάτι. Δύο βιδούλες είναι και έχουμε βάλει παιχνιδάκια για να το κάνουμε έτσι ακόμα πιο πλούσιο σαν θέμα. Αλλά να σου πω τώρα, δύο καρφάκια είναι, δηλαδή μόνοι μας τα βάζουμε, δεν είναι κάτι τρομερό. Τι όμορφο που είναι, μπράβο Σύση, μπράβο Σύση. Έχουμε κι άλλο. Μπράβο Σύση. Λοιπόν... Δείτε και αυτό σε πιο παιδικό. Δείτε και αυτό τώρα για το μωράκι σου που έχει ξεπεταχτεί και ξεκινάει να πάει νήπιο ή προνήπιο. Και για αυτούς που τους αρέσουν τα ζωάκια. Βεβαίως. Κάναμε ένα ζωολογικό κήπο. Σε όλα τα παιδάκια αρέσουν τα ζωάκια. Και πρόσεξε. Εντάξει είσαστε. Μια χαρά. Λοιπόν, και κυνηγάς τα κορίτσια που βοηθάνε, Ασημινάκη. Γιατί όλα σου πέφτουν από τα χέρια. Μου φαίνεται, βλέπεις τα μικρά κορίτσια εδώ που βοηθάνε. Και είσαι σε ταραχή. Τον ταράζουνε. Λοιπόν, για πες μου λοιπόν. Πάλι που σου έλεγα τα θαυματογά αυτοκόλλητα. Okay. Κοίτα, εδώ είναι για να του μετράς και το ύψος που ψηλώνει. Ναι. Δεντράκι. Και τι έχουμε κάνει, το κάνουμε πιο ενδιαφέρον και πιο έτσι παιχνιδιάρικο στα κλαράκια του. Βάλαμε από δύο κομματάκια ξύλο. Για να έγινε τρισδιάστατο. Ναι. Δηλαδή αυτό υποτίθεται ότι είναι το κλαδάκι του που κάθονται τα ζωάκια επάνω. Και βάλαμε και φωλίτσες. Πού τις πήρε τις φωλίτσες, από πού τις βρήκες? Δεν κάνει να πεις, μεγάλο κατάστημα, μικρό. Αλυσίδα. Που πήρες και τα παπλωματάκια. Όχι. Άλλη αλυσίδα. Θα τους ευχαριστήσουμε στο τέλος όλους. Λοιπόν, κοίτα, μέχρι και ζωάκια έχω βγάλει εδώ. Έντομα. Ναι. Βλέπεις. Μωρέ, εγώ τα βλέπω. Αυτό το είδα. Τα βλέπετε αυτές τις λεπτομέρειες. Δεν ξέρω. Η πάνω κάμερα μπορεί να μας δείξει αυτές τις λεπτομέρειες με τα ζωάκια. Κοίτα. Ναι, είναι υπέροχο. Κοίτα εδώ. Αυτά δηλαδή που βλέπετε εδώ, δεν ξέρω κατά πόσο μου τα βλέπετε. Είναι πάρα πολύ ωραία. Πολύχρωμα, υπέροχα μαμουνάκια. Λοιπόν, σε ένα ζωολογικό κήπο δεν μπορεί να βάλει ό,τι χρώμα θέλει. Είδε το ρίχτε. Εκεί σου πάει όμως, είσαι και σε λιονταρίνα. Λοιπόν, όλα τα μαλακά τα ζωάκια μου αρέσουν. Είναι φοβερά για τα πιτσιρίκια. Δεν χτυπάνε. Είναι ωραία για τις αγκαλίτσες. Πολύ. Τα παιδιά θέλουν μαλακά ζωάκια και μαξιλάρια για αγκαλίτσες. Το πήρε, παιδιά, αξεσουάρ. Αντί για λουλούδι, σε βλέπουμε λιονταράκι τώρα θα πηγαίνει. Εγώ ούτως ή άλλως όλα τα φοράω. Δεν έχω πρόβλημα και να μ' αρέσει. Έτσι. Ό,τι και να είναι. Θεά. Λοιπόν, εύκολο, γρήγορο, απλό. Χρώματα τα βάζει ο γονιός ό,τι θέλει. Εμείς συγκεκριμένα επιλέξαμε αυτά. Γιατί βάλαμε ζωάκια κήπο, ζωολογικό κτλ. Έχουμε κι άλλο. Για πάμε. Για πάμε. Α, εντάξει, εδώ είμαι. Λοιπόν, θα γελάσεις πολύ. Ψάχναμε να βρούμε έναν τίτλο γι' αυτό. Και το είπαμε κοριτσίστικη μπουγάδα. Είναι φανταστικό. Κοίτα την ποδίτσα. Πού τη βρήκες την ποδίτσα? Τι. Σε αυτό το κατάστημα. Ναι. Εγώ δεν την έχω δει. Δεν ξέρω. Εκεί ήμουν πριν 15 μέρες και έψαχνα πράγματα σπιτιού. Ψάχνεις. Άκου τι λέει. Εγώ μόνο τα ντουλάπια που δεν τους ανοίγω. Ρωτάω, μου λένε τα παιδιά όλοι όπου πάω, αλλά έχω το αυτό που πάω και σκαλίζω μόνη μου. Ψάχνω. Εγώ κοιτάω από πίσω, ανοίγω πόρτες, ξέρεις, κάνω διάφορα. Λοιπόν, πες μου ότι τώρα αυτό δεν είναι το πιο απλό, φθηνό. Έχω βάλει, αντί για καρφάκια, έχω πάρει πομολάκια. Ναι. Έτσι, για να βάλω τις βασούλες. Κορδονάκι χρωματιστό. Οτιδήποτε μπορεί να είναι. Αυτό τι είναι, παιδί μου, σημεούλες. Αυτό τι είναι, μαγιό, ψάχνα να βρω πριν αν ήταν το σουτιέν, ας πούμε. Τι είναι. Δεν έχω καταλάβει. Για παιδάκια το είχα, αλλά μ' αρέσει. Και εμένα κάνει μ' αρέσει. Λίγο τριγωνάκι, πώς κάνει το λίγο σημεούλες. Σαν διακοσμητικό, ας πούμε. Σαν σημεούλες νομίζω το δίνουν. Σαν, ναι, μπαντανίτσα, πώς να το πω, δεν ξέρω. Και πρόσεξε πώς διακοσμήθηκε ο τοίχος. Θα βάλει και την ποδιά τώρα, παιδιά. Μ' αρέσει πάρα πολύ. Να το.
Αν ήμουν παιδάκι θα μου έκανε κιόλα. Κοιτάξτε τι ωραία που είναι. Βάλ το από μέσα τώρα έτσι και δες το. Όπως το έχει. Κοίταξε, θα το βάλω εδώ. Γιατί μου αρέσει να το βλέπω και έτσι ανοιχτό. Ναι, ναι. Να σου πω κάτι τώρα σε γυναίκα, αυτό μου κάνει πολύ σεξι. Σε παιδάκι εντάξει, το μεγεθός. Είναι άλλη ενότητα, Ελένη. Είναι άλλη ενότητα. Είμαστε στο παιδικό. Άλλη ενότητα. Να μου κάνεις και τέτοια όμως. Ό,τι θες. Είμαστε ανοιχτό μυαλί. Καλά δεν είναι φανταστικό αυτό. Εμένα μ' αρέσει. Τι με... Εμένα, τον αντρικό πληθυσμό δεν το βλέπεις εδώ πέρα, τι έχει γίνει. Μ' αρέσει πάρα πολύ. Επί του θέματος πάντως, δεν είναι πολύ απλό. Μία ποδίτσα και έκανε όλη τη διαφορά, Ελένη. Δηλαδή, ζωγραφιές, κολιεδάκια που μπορεί να έχετε, ζωάκια που μπορεί να έχετε. Κοίταξε πως γέμισε ο τοίχος. Ναι, είναι ναι. Το πιο hippie style, ξέρεις. Μ' αρέσει πάρα πολύ αυτό. Και μ' αρέσουν και τα χρώματα του και πολύ. Αυτό είναι ριχτάρι. Ναι, κουβερτάκι. Κουβερτάκι είναι. Αυτά ξέρεις, αυτά τα μεγέθη είναι ιδανικά και για μωράκια. Που τα έχεις στην κούνια και τα σκεπάζεις, αλλά και σε ένα παιδικό κρεβάτι μπαίνει στα πόδια. Αχ, τι μου θυμίζει. Δεν παλιά που τα ναι, κάνανε αυτά. Δεν είναι φοβερό. Τώρα όμως είδες πόσο αξία έχουν πάρει. Τα κάνανε παλιά και δεν τα θέλαμε. Τώρα όμως, δηλαδή το βλέπω αυτό εδώ και το ζηλεύω. Είμαστε στη φάση, τουλάχιστον εγώ. Α, αυτό το είχαμε. Α, το φοράγαμε. Λέω. Μην προδίδεσαι, ξέρεις. Ξανάρχονται. Ναι, ναι, ξανάρχονται. Στη μόδα. Όμορφο. Πολύ. Και χρώματα. Κοίταξε πόσα χρώματα έχει επάνω. Ο ψάρης κοιτάει και τις τιμές. Κοιτάζω και από πού είναι. Αγχώνεσαι. Όλα. Όχι και για τις τιμές. Γιατί εντάξει, θέλω να ξέρει ο κόσμος το περίπου. Θα με ρωτάνε να πω κι εγώ πάνω κάτω. Το πάνω κάτω. Ναι. Ωραία χρώματα. Μ' αρέσουν πολύ, αυτά τα πολύ. Χρώματα. Και είδες τι ωραία που είναι και το κόκκινο με το ροζ. Πώς βλέπουν. Το έχεις δέσει φανταστικά σου. Με λέω. Το κίτρινο πόσο ωραία ταιριάζει πίσω στον τοίχο. Γιατί... Να σου πω πόσα δωμάτια μου έχει φέρει. Εξακολουθούν να βγαίνουν δωμάτια. Δηλαδή, τελειώνουμε. Δεν μου θες μια εκπομπή για δωμάτια ολόκληρη τρεις ώρες να κάνουμε δωμάτια. Τελειώνουμε. Η μπουγάδα θέλει ήλιο. Το βλέπεις, γι' αυτό είναι το κίτρινο. Η μπουγάδα θέλει δεν ήλιο να στεγνώσει. Δεν το καθόλου, αλλά το κίτρινο μου αρέσει στα παιδιά, στα κορίτσια. Άντε. Λοιπόν, μ' αρέσει πολύ. Και έχουμε και ένα τελευταίο που δεν ξέρω γιατί, δεν βλέπω την πλατούλα του τοίχου. Α, πηγαίνετε εσείς λέει και έρχεται. Θα το δούμε λίγο live. Από τα σύνορα θα έρθει. Θα έρθει από τα σύνορα. Λοιπόν, δώσ' τους... Με την ποδίτσα, καλά πεθαίνω. Ναι, μου αρέσει πάρα πολύ. Είσαι έτοιμη, φορά και το κίνημα το φουστανάκι από κάτω. Και το πηγαίνει κιόλας, δεν είμαι το φόρεμά μου. Λοιπόν... Καλώς τα μαστοράκια. Καλώς τους. Νομίζω την επόμενη φορά που θα με βλέπουν. Απλά θέλανε να βγουν στον αέρα, δεν εξηγείται αλλιώς. Έτσι γίνεται το μαγικό, κατάλαβες, προς πίσω. Λοιπόν, ποιος δεν έχει παίξει με Lego. Νομίζω όλος τα περισσότερα... Και τα μεγάλα από τα βρήκες, είναι παιχνίδι. Ναι, έχουν πάρει το Lego και είναι πιο εξελιγμένο, είναι άλλης εταιρείας, πιο μεγάλα, το οποίο η ιδέα είναι τώρα που δεν μου το φτιάξαν τα παιδιά, είναι να καθίσει πάνω στο κρεβατάκι ή να γίνει πιο μεγάλο και να είναι αντί για κεφαλάρι. Αυτή είναι η ιδέα. Και εγώ νόμιζα πως η ιδέα είναι ότι έχω και ένα μαύρο πίνακα και άμα θέλει το παιδί το βράδυ κάτι μου γράφει επάνω. Ή κάτι ζωγραφίζει. Είναι πίνακα αυτό. Εκεί σου φέρνω και μου λέει. Νομίζω ότι έχουμε πάρει χρώμα μαύρο πίνακα. Και γράφει τα πάντα. Και κοίταξε τι έχουμε κάνει. Κάποια κομμάτια. Κάνε μας μια αφιέρωση. Λοιπόν. Στα πάντα. Δεν βλέπω, παίρνει την κατιούζα όπως Να είστε πάντα υπέροχοι και χαμογελαστοί. Ναι. Εδώ κολλάει και μια καρδούλα, θα τη βάλω σε άσπρο. Εδώ. Όχι, να μην είναι ίδιο. Ναι. Εντάξει. Και εντάξει. Και άλλη μία, εδώ. Α, καταλάβατε, εδώ. Έτσι. Θυμηθήκαμε το σχολείο που τα κάναμε αυτά. Ναι. Εγώ είσαι φίλος. Να σου πω. Πολύ ωραία. Η ιδέα που λέγαμε του μαυροπίνακα, ναι, που μπορείς να κάνεις. Δεν τα αφήσεις μαύρο, γιατί μαύρο λες πάντα, λες, όχι, πού μου χτυπάει για παιδικό δωμάτιο. Αλλά αν όμως αυτό το ζωγραφείς, αν τα αφήσεις το παιδί να κάνει ό,τι θέλει, ή να κολλήσει επάνω, αφού πώς λέγεται γκάμ, λέγεται αυτό που είναι σαν τζίχλα που το βάζουμε πίσω από πράγματα και το κολλάς επάνω. Πάω να φτιάξω κάτι σαν υποβρύχιο για ελικόπτερο το πήγαινε, αλλά δεν μου βγήκε. Κάτι πρέπει να κάνω. Λοιπόν. Αυτού του είδους λοιπόν η κατασκευή, εκτός ότι μπορείς και να κολλήσεις γιατί είναι ελαφριά τα κομμάτια πάνω στον τοίχο και να κάνεις μία τρισδιάστατη κατάσταση, είναι πολύ ωραίο θέμα, είναι εκπληκτικό και σαν κεφαλάρι. Αν έχεις ας πούμε στο σπίτι στρώμα-υπόστρωμα, παίρνεις
παίρνεις τον Lego, αρχίζεις με τα παιδιά, το φτιάχνεις σε ό,τι χρώματα βρεις και φτιάχνεις όσο ψηλά θέλεις και είναι το κεφαλάρι του. Αν ήταν πιο ψηλά, όντως θα φαινόταν αυτό που λες, πόσο ωραίο είναι σαν ιδέα. Έπρεπε να το στηρίξουμε, απλά τώρα τα κάνουμε γρήγορα. Βλέπεις, έχει μεγάλο και έχω βάλει και φλού χρώματα για να ταιριάζουν με το Lego. Ναι. Μπράβο. Πώς τα βλέπεις, Ελένη? Υπέροχα, εσύ. Μπράβο, άξια. Πολύ ωραίο. Πάρα πολύ ωραίο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πόσα δωμάτια μας έδειξες, γιατί δεν κατάλαβα. Δείξαμε 10 δωμάτια. 10. 10 δωμάτια. 10 παιδικά δωμάτια. Μπράβο. 10 και στους συνεργάτες σου όλους, γιατί εδώ έχουν βάλει όλο το χεράκι τους. Μου πες από τον ένα που έβαφε, τον άλλον που κάρφωνε. Θα μου επιτρέψει να τους ευχαριστήσω, γιατί όλοι. Να ευχαριστήσουμε το IKEA, τη Μάτρου Αγιάλ της εταιρείας Πάτσι, το Zara Home, το Imaginarium. Το στίκι με τα πολύ ωραία stickers, το εργοστάσιο δουλείς για τα ξύλα του. Μας βοηθήσαν όλοι πάρα πολύ και πάντοτε μας βοηθούν οι συνεργάτες μου και τους αγαπάμε πολύ. Και γενικά όλους όσους βοήθησαν. Γιατί βάψανε και όλες μας τώρα. Μα γι' αυτό όλα. Λέω, έγινε πάρα πολύ δουλειά και βέβαια, ξαναλέω, όσο το έξιμο και όσο και να δουλέψουμε, δεν υπάρχει ιδέα, τίποτα δεν μπορεί να γίνει. Έτσι είναι, έχεις δίκιο. Ελπίζω να βοηθήσαμε. Και εγώ αυτό νομίζω θέλω να ότι δεν είναι αποτρεπτικές οι κατασκευές. Είναι εύκολες, είναι γρήγορες, πολύ λίγο χρόνο θέλουν και νομίζω ότι βγαίνουν και πολύ διασκεδαστικές για τα παιδιά. Έχεις απόλυτο δίκιο. Να πάρω την κοιμωλία μου, γιατί θα πάω να παίξω. Ευχαριστούμε. Να σε ευχαριστήσω πολύ. Πάρα πολύ. Μπράβο, Σύση. Ευχαριστούμε πολύ. Περισσότερες ιδέες θα βρείτε από τη Σύση Φιδά. Έχεις εσύ κανένα site, Σύση? Βέβαια. Τι γιατί το λες, παιδί μου? Ξεχνάω, και εγώ άνθρωπος είμαι. Ωραία, και εγώ τώρα μου ήρθες. Σύσηφιδά.gr, το site μας, το blog μας με πολύ ωραίες ιδέες και νέα γύρω από το design και βέβαια το thepaper.gr στις στήλες design που έχουμε τέτοια θέματα και πιο προχωρημένα ακόμα. Το Σύση πώς το γράφεις εσύ στα αγγλικά? S-I-S-S-Y και το Φιδά με E-K-I, F-E-I-D-A. Ωραία. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Εγώ σε ευχαριστώ, Σύση. Ευχαριστώ πολύ. Πολύ μου άρεσε.